Καλησπέρα σε όλους παιδιά, καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα συζητήσουμε για κάποια νέα πράγματα που έχουμε για το ρομπότ. Έχουμε πάρα πολλά καινούρια leaks, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον καινούρια στοιχεία που βρίσκουμε για αυτόν τον τεράστιο ρομπότ που γίνεται στο Pressure Plant. Άρα μείνετε συντονισμένοι και θα τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, μάγκες μου, χθες ξεκινήσαμε και είπαμε ότι με βάση κάποια leaks που είχαμε για το Fortbyte, το οποίο αποκάλυπτε ότι το Pressure Plant είναι Robot Factory, δηλαδή εργοστάσιο ρομπότ, θα είχαμε τέλος πάντων έναν τεράστιο ρομπότ να δημιουργείται εκεί. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε βρει από το ρομπότ είναι το πόδι του. Όμως σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το μέγεθος του ρομπότ, γιατί έχουν βρεθεί συγκριτικές φωτογραφίες που βάζουν το πόδι του δίπλα από άλλα αντικείμενα στο Fortnite. Η πρώτη που σας έχω είναι με ένα respawn ban και έναν παίχτη του Fortnite, ένα χαρακτήρα δηλαδή. Δείτε πόσο μεγάλο είναι το πόδι του ρομπότ μόνο σε σύγκριση με το χαρακτήρα μας. Είναι τρελή η σύγκριση του μεγέθους, άρα σκεφτείτε ολοκληρωμένο τι γίνεται, δηλαδή πόσο μεγάλο θα είναι το ρομπότ. Η επόμενη φωτογραφία που σας έχω είναι ακόμη πιο τρομακτική, θα έλεγα, για το μέγεθος του ρομπότ, γιατί βλέπουμε ότι το πόδι του είναι σχεδόν το ίδιο μεγάλο με το Polar Peak. Δηλαδή είναι τρελή κατάσταση, σκεφτείτε πόσο μεγάλο θα είναι. Αρχίζω να πιστεύω, παιδιά, ότι η μάχη ή τέλος πάντων όταν εμφανιστεί το τέρας και το ρομπότ θα είναι μέσα στο νερό, γιατί αλλιώς θα τρώνε όλον τον τόπο στο χάρτη μόνο αυτοί οι δύο. Επίσης, παιδιά, μαζί έχουμε leaked και ότι το ρομπότ θα συναρμολογηθεί σε στάδια, δηλαδή εμείς θα βλέπουμε ένα αλλαγές, το πιο πιθανό στο Pressure Plant, κάθε εβδομάδα ή κάθε κάποιες μέρες. Ο Leaker Ford τώρα έχει ανακαλύψει ότι το ρομπότ θα έχει κάποια στάδια, τα οποία σας βάζω εδώ, και θα συναρμολογηθεί με αυτήν τη σειρά τέλος πάντων. Το μόνο στάδιο που απουσιάζει από τα patch files αυτήν τη στιγμή είναι το κεφάλι, το οποίο πιστεύετε θα έρθει με το update 9.40 που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα της σεζόν 9. Άρα, παιδιά, ξέρουμε πλέον ότι το event με το ρομπότ ή τουλάχιστον όταν θα ολοκληρωθεί το ρομπότ θα γίνει στο τέλος της σεζόν 9, γιατί το κεφάλι που είναι το τελευταίο κομμάτι που θα συναρμολογηθεί θα γίνει στο τέλος της σεζόν 9. Επίσης, μάγκες, μαζί σας έχω και ακόμη ένα leak για το event, το οποίο μας δείχνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για κάτι, ίσως για να βοηθήσουμε στη συναρμολόγηση του ρομπότ. Επειδή υπάρχει ένα leaked poster το οποίο λέει we want you, δηλαδή σε χρειαζόμαστε εσένα, σε θέλουμε εσένα. Πολύ πολύ πιθανόν το Fortnite υποτίθεται, η κυβέρνηση του Fortnite, να ζητά τη βοήθεια των παιχτών για να συναρμολογήσουν αυτόν τον ρομπότ. Άρα μην παρεξενευτείτε αν έχουμε κάποιον event παρόμοιο με το ηφαίστειο που ρίχναμε υλικά μέσα, να πρέπει να βάζουμε υλικά κάπου στο Pressure Plant για να βοηθούμε με τη δημιουργία, ας πούμε, του ρομπότ. Θα είναι ένα community event τέλος πάντων, η συναρμολόγηση του ρομπότ. Τέλος πάντων, μάγκες μου, αυτά σας έχω για σήμερα για το τεράστιο ρομπότ του Fortnite. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, σας κάλυψα για το μέγεθός του. Μετά έχουμε τα leaks για τα στάδια του ρομπότ, πώς θα συναρμολογηθεί. Και τελειώσαμε με το poster, το οποίο μας δηλώνει ότι όλων αυτών είναι ένα community event. Πείτε μου κάτω στα comments τι πιστεύετε για όλα αυτά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα και με άλλα βίντεο στο κανάλι.